Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου για λόγους πολιτικής ευθυξίας και αφού τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συνεισφορά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει σε ένα σχηματισμό. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τις επόμενες άμεσες κινήσεις της κυβέρνησης όσον αφορά στις οικογένειες των θυμάτων του Ορέστη. Ήδη έχουμε πάρει μέτρα έτσι ώστε είναι έναν θλιβερό των ισορροί των θυμάτων να μεταφερθούν στην πατρίδα τους με εξόδα της κυβερνήσεως, ενώ έχουν παρασχεθεί και ψυχολογική βοήθεια εκεί και όπου χρειάζεται. Ο πρόεδρος της Κύπρου, θελώντας να απαντήσει αφενός τις ανησυχίες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τα όσα έχουν συμβεί στη Μεγαλόνησο από τον Ήλαρχο, αφετέρου στις αυξανόμενες καταγγελίες από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, επεσήμανε ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να επανέλθει το συναίσθημα ασφαλείας που θα πρέπει να νιώθουν. Όσον αφορά στις έρευνες, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, δίτης που επιχειρεί στο βυθό της Κόκκινης Λίμνης ανέσυρε τσιμεντομπλοκ. Ο δίτης, με τη βοήθεια ενός ειδικού σιδερένιου κουβουκλίου που φέρει γερανοφόρο όχημα, καταδύθηκε νωρίτερα στη λίμνη, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών των θυμάτων. Από το ερχόμενο Σάββατο, οι έρευνες τόσο στην Κόκκινη Λίμνη όσο και στη λίμνη Μεμή στο Ξυλιατό θα συνεχιστούν με τη χρήση συστήματος σόναρ.